Ποτέ. Καλά, εντάξει, δεν θα το έλεγα ακριβώς. Κάτσε ρε, εσύ. Μεγαλώνουμε όπως όλοι. Εγώ, αλλά το έλεγα εγώ. Μεγαλώνουμε όπως όλοι, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι. Είναι και. Ξέρεις, είχα γενέθλια πριν από κανένα μήνα. Χρόνια και μου λένε. Ευχαριστώ πολύ. Και μου λένε, ρε, εσύ, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, διότι μεγαλώνοντας, κάθε φορά που έχεις γενέθλια, νίκησες τον χρόνο. Για ακόμα μια χρονιά είσαι ζωντανός. Αυτό είναι σημαντικό. Έχεις επιβιώσει. Άμα το δεις με αυτή τη φιλοσοφία, εντάξει. Τα πόσα έκλεισες, λέει. Όχι, δεν. Πώς δεν τα λέω. Έκλεισα τα 60. Wow. Όχι, ρε φίλε. Κοίτα να σου πω κάτι όμως. Yes. Ειλικρινά, τώρα. Ούτε 50. Έτσι, καλά, ρε παιδιά, την άνθρωποι, αλήθεια. Λέμε αυτή είναι η αλήθεια. Άνθρωποι που ανεξάρτητα με το πόσο χρονών είναι πώς φαίνονται. Και δεν λέω για την νεότητα, αλλά για την γοητεία. Γιατί κουβαλάνε, και ναι, εντάξει. Και αυτό όλο είναι από μέσα. Παρ' όλα αυτά, ο βιολογικός χρόνος, αγαπητέ μου. Ναι, είναι αμήλικτος. Είναι αμήλικτος. Στους άλλους, εμένα δεν με αγγίζει. Έτσι. Αλλά το έχω δει στους ανθρώπους να συμβαίνει γύρω μου. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά φαντάζομαι ότι εσένα, εμείς που σε ξέρουμε χρόνια, και όλοι οι άνθρωποι που σε ξέρουν χρόνια και σε βλέπουν, ναι, με ένα μεγαλώνεις, αλλά έχεις αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι μεγαλώνεις ωραία. Μεγαλώνεις όμορφα. Έχεις, γίνεσαι γιατί ακόμα πιο όμορφος. Γιατί έχει και την κάτια δίπλα του. Άντε πάλι, άμα είναι η γυναίκα στην παρέα. Όχι μόνο, αλλά άμα είναι η γυναίκα στην παρέα, να οφείλεται οπωσδήποτε λίγο και στη γυναίκα. Λίγο ρε παιδί μου, δεν είπα ότι τελείωσε. Ο Εκκι Αλίμονο βεβαίως και οφείλεται και λίγο. Και η γυναίκα δίπλα στο σπίτι. Αλλά έχει να κάνει και με τον ίδιο τον άνθρωπο. Με την προσωπικότητά του, με αυτά που νιώθει, με τον τρόπο που εκφράζεται. Με το πόσο δημιουργικό είναι. Με είτε θα λέω όχι. Τέλειο μου, πέσε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου πω, τώρα που είσαι σε τηλεοπτικό πλατό. Έχουμε διαβάσει δηλώσεις σου που λένε ότι ας πούμε, για σένα η τηλεόραση σταμάτησε στο νησί. Γιατί για μας δεν θέλουμε να σταματήσει όμως η τηλεόραση για σένα στο νησί. Εγώ είμαι ανοιχτός στις προτάσεις. Πάντα. Άκου να δεις. Οφείλω ένα μεγάλο κομμάτι της αναγνωρισιμότητάς μου στην τηλεόραση. Φυσικά. Εάν δηλαδή, για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Και να είμαστε και ειλικρινείς. Εάν δεν είχα κάνει, ξέρεις, το κομμάτι το να περάσει από την ανωνυμία στην επωνυμία είναι ένα σχετικά εύκολο πράγμα. Εάν σου δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα διαχείρισης προσωπικότητας. Που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν έχει να κάνει ούτε με την τηλεόραση, ούτε με το θέατρο, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει μόνο με την προσωπικότητά σου. Σωστό. Λοιπόν, εγώ αυτό έχω περάσει τέλος πάντων το τεστ, αν θέλεις, πριν από πολλά χρόνια. Η διαφορά είναι ότι μεγαλώνοντας, όπως ξέρεις, οι απαιτήσεις σου απέναντι στα πράγματα διαφοροποιούνται. Δεν είναι θέμα ότι γίνεσαι πιο απαιτητικός. Απλώς βλέπεις τα πράγματα όσο μεγαλώνεις με μια διαφορετική οπτική. Με αποτέλεσμα οι δουλειές που τέλος πάντων θα ήθελα να κάνω δεν γίνονται. Να μην γίνονται, αυτό είναι το θέμα. Δεν γίνονται, παιδιά, και να μου δίνετε μια πολύ καλή ευκαιρία ότι σήμερα η τηλεόραση δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει αυτό που λέμε σε εισαγωγικά τις μεγάλες παραγωγές. Όπως και μεγάλη παραγωγή, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνονται σκηνικά, κουστούμια κλπ. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, μια καλή δουλειά χρειάζεται κόσμο να εργαστεί μπρος και πίσω για να μπορεί να στηριχθεί. Πάντως, αυτή τη θέση για τηλεόραση θυμάμαι που αποκλείταν το θέμα.